Ο κατηγορούμενος είναι κυριολεκτικά συντετριμμένος. Είναι πολύ νωρίς για δηλώσεις, γιατί ακόμη δεν έχουμε λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, η οποία είναι εντογενάσιμη, δεν έχει τελειώσει. Έχει αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, στα πλαίσια της ευθύνης που έπρεπε να έχει και έχει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που προς το παρόν μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να επικεντρώνουμε στο δέντρο, ενώ πίσω από αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο δάσος. Και μια δεύτερη ερώτηση, επειδή δεν νομίζω εσύ πήρε τη δήλωσή του. Ο δικηγόρος του Σταθμάρχη, τι εννοούσε όταν λέει βλέπετε το δέντρο και δεν βλέπετε το δάσος? Δεν κατάλαβα. Ότι τι, ότι υπάρχει κάποιο δάσος που δεν το ξέρουμε? Στον συγκεκριμένο δικηγόρο ήταν ο συνάδελφος ο Μαρίνος Αλιφέρης και η Εύη Καλίνη. Ωστόσο, να σας πω ότι προφανώς έχει να κάνει με το αυτό που συζητάνε όλοι, ότι το ανθρώπινο λάθος μπορεί να προκύψει σε έναν άνθρωπο και από παθολογικά αίτια. Εκείνη την ώρα ζαλίζεται, πέφτει, λιποθυμάει. Εξού και η συνέχεια, Μαρία μου, της δήλωσής του που είπε ο δικηγόρος ότι αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Ήταν πριν αυτό. Ναι, δεν έχει σημασία η σειρά των πραγμάτων. Υπάρχει προφανώς μια συγκεκριμένη συλλογιστική. Και είναι αυτό που λέει και η Μαρία και είναι αυτό που συζητάμε όλοι στη χώρα εδώ και 2-24 ώρα. Έκανε το λάθος. Ήταν μόνο αυτό, μόνο το ανθρώπινο λάθος. Τι άλλο μπορεί να είναι? Όλα αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί ήταν και τραγικό. Δεν έχουν τοποθετηθεί για να προλάβουν το ανθρώπινο λάθος, ώστε ακόμα και αν αυτό συνέβαινε, να μην θρηνήσουμε 50, 60, 70, 100, 90 νεκρούς.